Γέροντα, όσο αμαρτωλός και αν είναι κάποιος, μπορεί να το συγχωρέσει ο Κύριος. Βεβαίως, βεβαίως. Εξάλλου, ο Κύριος μας είπε ότι δεν ήρθε για τους δικαίους. Ήρθε, λέει, αμαρτωλούς να σώσει. Γι' αυτό και δεν ήρθε να αντικάσει. Ήρθε να ελεήσει. Ήρθε να βοηθήσει τον άνθρωπο για να σωθεί. Και βέβαια θα έρθει καιρός όμως που θα δικάσει. Γιατί ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν έχει μόνο την ιδιότητα της αγάπης που είναι αγάπη, αλλά έχει και την ιδιότητα της δικαιοσύνης. Όσο ζει ο άνθρωπος, ο Θεός μπορεί να τον ελεεί εφόσον ο άνθρωπος ζητάει το ελεός του. Μετά όμως που φύγουμε από αυτή τη ζωή, τότε θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι ευκαιρία για τον άνθρωπο όσο ζει να κάνει σωστή χρήση του ελέους του Θεού με τη μετάνοια, όταν πέφτει, με την εξομολόγηση και ιδίως με τη μυστηριακή ζωή, με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό που ο Χριστός έδωσε για την τροφή της ψυχής στον άνθρωπο. Γιατί μέχρι τότε ο άνθρωπος, πριν έρθει ο Χριστός, δεν τρεφόταν πνευματικά, γι' αυτό και δεν μπορούσε να σωθεί. Γι' αυτό και πηγαίναν όλοι στον Άδη. Μετά όμως την Ανάστασή του, έχει αφήσει το μυστήριο της βαπτίσεως, βέβαια, είναι αυτό που εξαλείφει το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο είχε χωρίσει τον άνθρωπο, το ανθρώπινο γένος, από το Θεό. Και η βάπτιση ξαναενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και έχει τις προϋποθέσεις μετά, μπορεί πλέον να σωθεί. Χωρίς τη βάπτιση όμως δεν μπορεί να σωθεί, διότι υπάρχει αυτή η ασθένεια, θα μπορούσαμε να πούμε, του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτός ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Και όσοι γεννιούνται φέρνουν αυτή την ασθένεια, αυτό το χωρισμό. Άρα είναι απαραίτητη η βάπτιση. Γι' αυτό ο Κύριος μας, όταν έστειλε τους αποστόλους του μετά την ανάληψή του, τους είπε: πορευτέντες, μαθητεύσαντες, πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ορίστε και η θεότητα, η Αγία Τριάδα. Έτσι, που οι αιρετικοί δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, άρα δεν έχουν τον αληθινό Θεό. Δόξα τω Θεώ. Και όσοι πιστέψουν και βαπτιστούν, λέει ο Κύριος μας, σώζονται. Οι άλλοι που δεν πιστεύουν και δεν βαπτίζονται, δεν σώζονται. Συνεπώς είναι απαραίτητο το βάπτισμα. Και ας λένε οι αιρετικοί, και αιρετικό σημαίνει διαστρέβλωση της αλήθειας, και δεν σώζονται οι αιρετικοί, όσο καλοί άνθρωποι και να είναι. Όπως δεν σώζονται και οι αβάπτιστοι και οι αλόθρισκοι, αυτοί δηλαδή που δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό, δεν μπορούν να σωθούν όσο καλοί και αν είναι. Έτσι, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνο με την καλοσύνη του να σωθεί. Χρειάζεται ο Χριστός σώσει. Βέβαια και η καλοσύνη θα πρέπει να υπάρχει, εφόσον όμως υπάρχει πρώτα ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου.